Κυρίες και κύριοι, θα κινηθούμε για τη συνέχεια πολύ πολύ μακριά από όλα αυτά. Όπως καλά γνωρίζετε, η Σοφία Μπεκατόρου αποκάλυψε χθες τον εισαγγελέα ότι η συναθλήτριά της κακοποιήθηκε σεξουαλικά και μάλιστα όταν ήταν ακόμη παιδί, ένα κορίτσι μόλις 11 ετών. Η συγκεκριμένη αθλήτρια λοιπόν, ενήλικη πια, μας μίλησε. Ακούστε όσα έζησε, όπως τα αφηγείται η ίδια εδώ στο Open και στο Γιάννη Φραγουλόπουλο, αλλά και όπως αναμένεται να τα καταθέσει στον εισαγγελέα. Με όλο το νόημα. Εγώ ήμουν τώρα 11 χρονών. Εγώ ήμουν σε σοκ, γιατί να με στηρίζουν, θέλανε να με καταστρέψουν. Ήταν μόλις 11 χρόνων. Ένα παιδί που άνοιγε πανιά και ονειρευόταν διακρίσεις στις ανοιχτές θάλασσες. Προσπάθησαν όμως να τις κόψουν τα φτερά απότομα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Απλά εντάξει, δεν ήθελα να το περάσω από την οικογένειά μου τότε. Είναι η αθλήτρια για την οποία ενημέρωσε την εισαγγελία η Σοφία Μπεκατόρου. Πριν από μία δεκαετία περίπου, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον τότε προπονητή της. Το αδίκημα στη δική της περίπτωση δεν έχει παραγραφεί και θα κληθεί άμεσα να καταθέσει. Επικοινώνησα με τη Σοφία θέλοντα να μήνυμα υποστήριξη όπως τα έχει λάβει πολλά άλλα. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω στην αρχή. Της έστειλα ένα μήνυμα, της είπα κάποια πράγματα και της είπα απ' έξω τι μου έχει συμβεί και έτσι ήρθαμε σε επικοινωνία. Δεν το εκμυστηρεύτηκε αμέσως στους δικούς τους ανθρώπους. Παιδί, 11 ετών μόλις, δεν ήξερε πώς να το χειριστεί. Με όλο το νόημα. Πέρασαν 3 χρόνια για το πώς του κόσμου. Και ήσασταν πλέον 14 όταν το καταγγείλω. Ήμουν 14, ναι. Δεν άντε χάλω και έπρεπε κάπως. Όλο το θάρρος να το πω στους γονείς μου. Με το που το μάθανε οι γονείς μου, πήγανε κατευθείαν στην αστυνομία και τη βράδυ. Η 20χρονη είναι σήμερα μέλος εθνικής θεοπλοϊκής ομάδας με παγκόσμιες διακρίσεις, αλλά και φοιτήτρια. Όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε το δικό της Γολγοθά. Είχαμε ζήσει περιοριστικά μέτρα. Έπρεπε ή να διαφυλάξουν εμένα, οι γονείς μου, ή να γίνει ένας διασυρμός σε ένα ολόκληρο χωριό που θα ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, είναι 11 χρονών. Οπότε αποφασίσαμε να μην το κινήσουμε νομικά, πέρα από το να αποφευθούμε στο συμβούλιο του ομίλου, οι οποίοι απλά το θάψαν το θέμα, οι οποίοι απλά κοιτάξαν να με διασύρουν σε ένα ολόκληρο χωριό. Καταγγέλει πως δέχτηκε πόλεμο ακόμη και από τον ναυτικό όμιλο στον οποίο άνοικε τότε. Συνέχισα στον όμιλο, τα άλλαξε ο προπονητής, άλλαξα και εγώ κατηγορία. Και συνέχισα και τότε ήταν που επέκτησα τις περισσότερες μου διακρίσεις. Μετά που έφυγε στους άνθρωπος τέλος πάντων, δεν έφτασε ποτέ στην ομοσπονδία το θέμα. Δεν το πήγε καν ο όμιλος εκεί. Αυτοί που το καλύψανε στην ουσία είναι η θητεία του Γκίνη και αυτοί του ομίλου, διοικητικό του ομίλου. Το έθαψε βαθιά μέσα της για να συνεχίσει. Αλλά το τραύμα δεν θα κλείσει ποτέ. Τώρα που έφτασα μια ηλικία, μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και πιο πολύ και για την οικογένειά μου. Δεν δέχομαι κάποια πράγματα και γι' αυτό κάποια πράγματα πρέπει να βγουν στο φως και να αποκατασταθεί όλη η υπόθεση. Τη συνέβη ότι πιο φρικτό θα μπορούσε να τύχει σε ένα παιδί, σε μια γυναίκα. Δεν έβαλε όμως φρένο στα όνειρά της. Και τώρα θεωρεί ότι ήρθε η στιγμή να ρίξει φως στα σκοτάδια του παρελθόντος της. Για λόγους που ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί βεβαίως, όπως καταλάβατε, η συγκεκριμένη αθλήτρια μας ζήτησε να μιλήσει υπό καθεστώς ανωνυμίας και με αλλίωση φωνής. Βεβαίως σεβαστήκαμε και τα δύο. Μιλάμε για ένα κορίτσι που καταγγέλλει ότι βιάστηκε σε ηλικία 11 ετών.